εκτιμούσαμε ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που οι ανταγωνισμοί ανάμεσα σε ΗΠΑ και την Κίνα, πρώτα και κύρια, αλλά και τη Ρωσία, για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια οικονομία θα ενταθούν. Το Σεπτέμβριο του 2021, στην κινητοποίηση που διοργανώθηκε ενάντια στην νέα Έλληνο-Αμερικάνικη Συμφωνία για τις Βάσεις, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος δήλωσε το εξής, ότι το επόμενο διάστημα ως το 2030 θα έχουμε όξυση όλων των πολιτικών συγκρούσεων και επεμβάσεων νέες προσφυγικές ροές. Αυτή είναι η πρόβλεψη διεθνώς. Και από αυτή τη σκοπιά η ελληνική κυβέρνηση φέρνει τεράστιες ευθύνες που οδηγεί το λαό σε τέτοιους πολεμικούς σχεδιασμούς, οδηγεί τη χώρα μέσω του ΝΑΤΟ και βεβαίως ιδιαίτερα με την επέκταση της επικίνδυνης Ελληνοαμερικάνικης Συμφωνίας για τις στρατιωτικές βάσεις. Δυστυχώς, η επικίνδυνη όξυση των ανταγωνισμών που κλιμακώνεται αυτές τις μέρες, μετά την απαράδεκτη και καταδικαστέα εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έρχεται να επιβεβαιώσει πολύ γρήγορα αυτές τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις του κόμματός μας. Ο σημερινός άδικος και από τις δύο πλευρές υπεριαλιστικός πόλεμος είναι αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεγάλων συμφερόντων, της όξυσης των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία για τον έλεγχο της Ουκρανίας. Του ερυκτού της όμως, πρέπει να πούμε πιο συγκεκριμένα, πλούτου, των απέραντων πεδιάδων της, των σιτοβολώνων της, του δικτύου των ενεργειακών αγορών, της στρατηγικής θέσης για το μοίρασμα των αγορών και των σφαιρών επιρροής. Να γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών, ούτε ΝΑΤΟ, ούτε Ρωσία. Διαλέγουμε τον στρατόπεδο των λαών, γιατί εκεί βρίσκεται η ελπίδα στη δική τους αυτοτελή πάλι. Λέμε όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο που οδηγεί σε εκατόμβες νεκρών και σε κατεμένων, στη φτώχεια, την ακρίβεια, τις ελλείψεις, στις κυρώσεις και την προσφυγιά. Αυτή τη βαρβαρότητα οι λαοί χρειάζεται να την πολεμήσουν μέχρι τέλους. Απαιτούμε να σταματήσει κάθε εμπλοκή της Ελλάδας. Δεν ανεχόμαστε να πληρώσουν οι λαοί το βαρύτατο λογαριασμό αυτού του πολέμου. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μας το γνήσιο και με πραγματικό αντίκρισμα όχι στον πόλεμο. Καμιά εμπιστοσύνη δεν πρέπει να δείξει ο λαός μας στην αστική τάξη και τις κυβερνήσεις της. Είναι αυτές που μας βλέπουν στις μεγάλες περιπέτειες. Όσο και να προσπαθούν να μας πείσουν κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και οι παπαγάλοι τους, ότι όλα ξεκίνησαν ξαφνικά στις 24 Φλεβάρι, η αδιαφυσβήτητη αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής που προηγήθηκε, αλλά με πιο άλλα, πιο βία μέσα. Ένας πόλεμος δεν μπορεί να εξεταστεί μόνο από την τελευταία φάση του, τη στρατιωτική επέμβαση της μίας ή της άλλης πλευράς, ποιος ξεκίνησε, ποιος είναι ο αμυνόμενος, ποιος είναι μεγάλος, ποιος είναι μικρός. Πριν την έκρηξη είχε απλωθεί σε όλη την περιοχή το μπαρούτι και το φυτίλι της σημερινής σύγκρουσης. ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την καπιταλιστική παλινόρθωση στην Ανατολική Ευρώπη, ήταν αυτοί που προώθησαν τις δυνάμεις τους και στα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Πρώην σοσιαλιστικά κράτη εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ευρωατλαντικός συνασπισμός μεθόδευσε την οικονομική, πολιτική, στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας. Εγκατέστησαν στρατιωτικές βάσεις και πολυεθνικά ανατολικά τάγματα, πραγματοποίησαν μεγάλης έκτασης στρατιωτικές ασκήσεις κοντά στα σύνορα. Η αντιπαράθεση ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία συνδυάστηκε με τις αντιθέσεις μέσα στην αστική τάξη της ίδιας της Ουκρανίας, η οποία διασπάστηκε για το ποιο δρόμο θα ακολουθήσει η χώρα, εάν θα ενταχθεί στην Ευρωατλαντική ή στη Ρώσικη Συμμαχία. Στο έδαφος αυτό, με την άμεση επέμβαση του δυτικού στρατοπέδου, εκδηλώθηκε η λεγόμενη Πορτογαλία Επανάσταση το 2004 και το πραξικόπημα το 2014 με την ανατροπή της εκλεγμένης Ουκρανικής κυβέρνησης, τη στήριξη και αξιοποίηση φασιστικών σημεωριών και ακροδεξιών παραστρατικών ομάδων κρούσης. Από την άλλη πλευρά, η πολιτική της Ρωσίας πέρασε από διάφορες φάσεις. Μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού, διαμόρφωσε στενές σχέσεις με το ΝΑΤΟ, έγινε μέλος του Νατοϊκού Συνεταιρισμού για την Ειρήνη. Ανταπάντησε στις επεμβάσεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση με επέμβαση στη Γεωργία, με προσάρτηση της Κρυμαίας και την αναγνώριση των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών Ντομπάς για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ρώσικου κεφαλαίου. Εμείς δεν ξεχνάμε, όπως κάνουν οι ευρωατλαντικοί απολογητές, το τι συνέβη πριν ένα δίμηνο στο Καζακστάν,
όπου υπήρξε σε στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας για την καταστολή των μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων για την ανατροπή, για την αποτροπή του κλονισμού της αστικής εξουσίας σε συνθήκες όξυνσης του υπεριαλιστικού ανταγωνισμού στην κρίσιμη περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Να γιατί είπα ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι τα σπάσανε με τον Πούτιν στη μοιρασιά της Λίας, στην Ουκρανία, ανήκουν και θα συνεχίσουν να ανήκουν στο ίδιο στρατόπεδο των ληστών καπιταλιστών. Άλλωστε, με τον Πούτιν, τον Γέλτσιν, τον Γκορμπατσόφ και τους όμοιους τους είχαν παλιά αγαστή συνεργασία, μεθοδεύοντας αντεπαναστατικές αλλαγές των αρχών της δεκαετίας του 90, την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Οι μετέπειτα βραβεύσεις τους από τη ΣΥΠΑ, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κολεγές και οι κοινές business που έκαναν για δεκαετίες, αυτό μαρτυρούν. Ήταν η ανταμοιβή προφανώς για τις υπηρεσίες τους. Η αλήθεια όμως δεν μπορεί να παραχαραχτεί. Η καπιταλιστική παλινόρθωση αποτέλεσε μεγάλο ιστορικό πισωγύρισμα που το βιώνουν η εργατική τάξη και οι λαοί δραματικά, όχι μόνο εκεί που ανατράπηκε ο σοσιαλισμός, αλλά και σε όλη την Ιδρώγειο, με τραγικές συνέπειες, και μέσα σε αυτές εντάσσεται και ο εμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία. Έχει καταγραφεί στη συνείδηση των λαών και δεν ξεγράφεται παρά τους τόνους αντικομμουνισμού ότι οι διάφορες εθνότητες και οι λαοί της περιοχής ζούσαν μονιασμένοι, ειρηνικά και όδευαν προοδευτικά για δεκαετίες τη Σοβιετική Ένωση. Η διαδικασία της αντιπανάστασης είναι αυτή που γέννησε τους καπιταλιστές που θησάβρισαν, αρπάζοντας τον κόπο δεκαετιών του ενωμένου Σοβιετικού λαού. Αυτούς τους καπιταλιστές εκφράζουν οι κυβερνήσεις του Πούτιν στη Ρωσία και του Ζελένσκι στην Ουκρανία. Παρά τις διαφορές και τις αντιθέσεις, πατάνε στο ίδιο έδαφος. Είναι υποστηρικτές φυσικά του καπιταλισμού, αυτός είναι που τους χρεώνεται, είναι υπέρμαχοι με όλους τους τρόπους του αντικομμουνισμού, βιάζουν στην κυριολεξία την ιστορική αλήθεια και συκοφαντούν τη Σοβιετική Ένωση. Η πολιτική τους τροφοδοτεί τον εθνικισμό, τον φασισμό και τις ναζιστικές συμμορίες και από τις δύο πλευρές. Καταπατά εργατικά, λαϊκά δικαιώματα και συμφέροντα. Να γιατί επίσης η στήριξη της κυβέρνησης Ζελένσκι δεν έχει καμία σχέση με τη αλληλεγγύη στο λαό της Ουκρανίας. Η αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι, όπως και η προηγούμενη του Ποροσέγκο, που προέκυψε μετά το Ευρωατλαντικό πραξικόπημα, αποτελεί μέρος του προβλήματος. Έχει μεγάλες ευθύνες, όπως και η Ρωσία άλλωστε, για το πώς οδηγήθηκε ο λαός της Ουκρανίας να ζει αυτό το δράμα. Έχει ενσωματώσει ναζιστικές ορδές στον Ουκρανικό στρατό, όπως το τάγμα Αζόφ, το τάγμα Ιντάρ και τόσα άλλα, που δολοφόνησαν δεκάδες συνδικαλιστές το 2014 στην Οδυσσό, ενώ έχει αποκαταστήσει και βραβεύσει απογόνους των φασιστών Ναζί, διώκει και φυλακίζει κομμουνιστές, έχει θέσει εκτός κόμματος του Κομμουνιστικού Κόμμα Ουκρανίας, αλλά και τελευταία άλλα 11 κοινοβουλευτικά κόμματα. Έχει κηρύξει ανεπιθύμητα πρόσωπα, στελέχη του ΚΚΕ, που με την ιδιότητα του βουλευτή ή του ευρωβουλευτή εξάφρασαν την αλληλεγγύη στους Ουκρανούς κομμουνιστές, τον Γιώργο Τρολαμπρούλη, τον αντιπρόεδρο της Βουλής, αλλά και τον Σωτήρη Ζαριανόπουλο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ασφαλώς και αρνήθηκε να συμμετάσχει στη φιέστα που διοργανώθηκε προχθές στην Ελληνική Βουλή με προσκεκλημένο τον Ζελένσκι. Και δικαιώθηκε για τη στάση του. Είμαστε πολύ περήφανοι που στα έδρανα του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ελληνική Βουλή ήταν άδεια όταν μιλούσε ο Ζελένσκι και οι Ναζί του Αζόφ. Βέβαια, πιστοί στα ευρωατλαντικά ραντεβού τους αποδείχθηκαν εκτός από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το ΜΕΡΑ25, που δεν παρέλειψαν να εκφράσουν τα διαπιστευτήρια της ευρωατλαντικής νομιμοφροσύνης τους. Αυτή η συνεπή στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος εκφράζει και την πραγματική αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό, που δοκιμάζεται από αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Η λάσπη και οι λαθροχειρίες από τα ευρωνατοϊκά επιτελεία που ταυτίζουν με τη Ρωσία όποιον δεν ευθυγραμμίζεται με το νατοϊκό αφήγημα, πρέπει να το βάλουν καλά στο μυαλό τους, δεν πρόκειται να περάσουν. Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την ουσιαστική συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και των άλλων κομμάτων φυσικά, κλιμακώνει την εμπλοκή στον υπεριαλιστικό αυτό πόλεμο στους επικίνδυνους αυτούς ανταγωνισμούς. Στέλνει στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία, έχει θέσει στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ στρατιωτικές υποδομές και μέσα με τις στρατιωτικές βάσεις στη Σούδα, στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκιο, στην Αλεξανδρούπολη. Η χώρα μας έχει μετατραπεί σε ένα ορμητήριο πολέμου μεταφοράς δυνάμεων προς την Ανατολική Ευρώπη, σε θήτη
μετατρεπόμενη σε θήτη ουσιαστικά λαών άλλων χωρών, αλλά και ο ελληνικός λαός μετατρέπεται σε θύμα, αφού η χώρα έχει γίνει στόχος πιθανών αντιπίνων και με βάση φυσικά τις επίσημες τοποθετήσεις των αντιπάλων του ΝΑΤΟ. Αναδείχθηκε μάλιστα η Ελλάδα πρωταθλήτρια πάνω και από τη ΣΥΠΑ στις νατοϊκές δαπάνες για τους εξοπλισμούς που ξεπερνούν τα 6,5 δις ευρώ. Οι ανέξοδες τώρα φιλελληνικές ευχές του ΣΥΡΙΖΑ, το ψεύτικο αυτό φιλελληνικό προσωπείο που έχει φορέσει, δεν μπορεί να κρύψει τη συνενοχή του. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστάτησε στην εμπλοκή της χώρας, στον νατοϊκό σχεδιασμό, στο στρατηγικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ για τις βάσεις, στην υπογραφή της νατοϊκής συμφωνίας των Πρεσπών. Σήμερα αναπαράγει τα προσχήματα και κουκουλώνει τις ευθύνες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συνενεί σε όλους τους στόχους εμπλοκής που θέτει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπερθεματίζει για τα περισυμβατικών δεσμεύσεων της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ζητώντας η όποια εμπλοκή απλώς να έχει το πράσινο φως τους. Καλούν το λαό και τα παιδιά του να πολεμήσουν με το μέρος του ενός στρατοπέδου ληστών απέναντι στους άλλους, για το ποιος θα πάρει φυσικά το μεγαλύτερο μερίδιο από τη ληστεία του λαού της Ουκρανίας και των άλλων λαών της περιοχής. Ισχυρίζονται ότι στηρίζουν τον Ουκρανικό λαό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η πολιτική αυτή στηρίζει αυτούς που τον οδηγούν εδώ και χρόνια σε αυτόν τον όλεθρο και την καταστροφή, αυτούς που τον έκαναν σάκου του μπόξ στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία για τα δικά του συμφέροντα. Λένε ότι θωρακιζόμαστε από την τουρκική απειλή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η στρατηγική του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενισχύουν τις στρατηγικές σχέσεις με την Τουρκία, τροφοδοτούν τις τουρκικές διεκδικήσεις και την αφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών μας. Ο νατοϊκός ιμπεριαλισμός δεν γνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο και κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά μόνο νατοϊκό έδαφος και δουλεύει στην κατεύθυνση των επικίνδυνων διευθετήσεων στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, για οδυνηρούς συμβιβασμούς στη συνδιαχείριση του Αιγαίου σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα εναντιώνεται στην ατοϊκή εμπλοκή, διοργάνωσε μαζικά συλλαλητήρια εναντίον στον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο και την εμπλοκή της Ελλάδας, για να μην πληρώσει τις συνέπειες αυτές ο λαός, όπως της Ουκρανίας. Το κόμμα μας πρωτοστατεί αυτή την περίοδο στην ενημέρωση του λαού. Δυνάμεις του με μαχητικές κινητοποίησεις σε λιμάνια που φιλοξενούν ατοϊκά αεροπλανοφόρα και φρεγάτες, σε σιδηροδρομικές γραμμές από όπου περνούν τρένα με νατοϊκά φορτία, στέλνουν παλικαρίσια το μήνυμα τόσο στην κυβέρνηση όσο και στους νατοϊκούς μακελάρδες να μην χρησιμοποιηθεί το έδαφος η Ελλάδα, το έδαφος η θάλασσα και ο αέρας της Ελλάδας ως πολεμικό ορμητήριο. Απαιτούν κανένας φαντάρος ή αξιωματικός να μην υπάρχει έξω από τα σύνορα, να κλείσουν τώρα όλες τις στρατιωτικές βάσεις. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους εργαζόμενους στους ελληνικούς σιδηρόδρομους που αρνήθηκαν να βάλουν πλάτη στη μεταφορά του νατοϊκού υλικού. Αυτοί οι πάλι και οι εστίες αγώνα και πρέπει και μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Στην προσπάθειά τους να πείσουν τους λαούς για να αποδεχτούν την ενεργότερη εμπλοκή στον εμπεριαλιστικό πόλεμο, ισχυρίζονται ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ασφάλεια. Όμως η ίδια η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Προκλητικά ισχυρίζεται η ελληνική κυβέρνηση ότι η εμπλοκή συνιστά μια νέα ευκαιρία για το λαό, όπως έλεγαν και για την έξοδο από την καπιταλιστική κρίση, όπως έλεγαν και για την έξοδο από την πανδημία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο φαύλος κύκλος αυτός ανακυκλώνεται. Τα σχέδια αναβάθμισης της Ελλάδας και μετατροπής της σε κόμβο των ενεργειακών σχεδιασμών των ΗΠΑ χώνουν ακόμα πιο βαθιά τη χώρα στο κέντρο, στο επίκεντρο των ανταγωνισμών. Και από αυτό ωφελημένοι βγαίνουν και στο τέλος θα βγουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και σε καμία περίπτωση ο λαός. Οι όψιμοι υπερασπιστές των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ουκρανία, δηλαδή η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα αστικά κόμματα που κυβέρνησαν την Ελλάδα και έβαλαν πλάτη σε αποστολές στρατευμάτων, εξοπλισμούς και βάσεις, δεν πείθουν κανέναν. Γιατί στην καβούρα τους έχουν φορτωθεί αμετάκλητα τις υπεραλιστικές επεμβάσεις στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στο Μάλι, στη Συρία, στη Λιβύη, όπου μένονται ακόμα οι συγκρούσεις με τους αμέτρητους νεκρούς και εκατομμύρια ξεριζωμένους πρόσφυγες. Είπα και να το πάει πολύ να το παίζουν οι υπερασπιστές στο σύνορο. Αυτοί είναι που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή στην κατοχή στην Κύπρο, που η Ευρωπαϊκή Ένωση τη βαφτίζει σε έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου ανεπίλητη πριν μερικές μέρες. Ανεπίλητη, λέει, σύγκρουση
και η Ρωσία μιλάει για τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, ενθαρρύνοντας έτσι την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Ψευδολογούν οι ευρωατλαντικοί υπεραλληλιστές και τα φερέφωνά τους ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ο πρώτος πόλεμος στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ιστορία έγραψε και δεν ξεγράφει ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμμετοχή της Ελλάδας επί κυβέρνησης Πασόκ μακέλεψαν τη Ιουγκοσλαβία και το λαό της. Βομβάρδισαν για 78 μέρες το 1999 με 2.300 αεροπορικές επιδρομές, με 1.130 πολεμικά αεροσκάφη, με 1.300 πυράβλους κρούς, χιλιάδες βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανίου, 37.000 βόμβες διασποράς που έσπηραν το θάνατο σε αμάχους. Διαμέλυσαν την Ιουγκοσλαβία, το ένα κράτος έγινε 6, με τα ίδια ακριβώς προσχήματα που χρησιμοποιεί σήμερα η ρώσικη ηγεσία, μιλώντας για προστασία από την εθνοκάθαρση, για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Και οι λογαριασμοί των υπεριαλιστών στα Βαλκάνια παραμένουν ανοιχτοί, γεννώντας νέους κινδύνους για τους λαούς. Ενώ οι λαοί δεν ξεχνούν τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους στο Αφγανιστάν για 20 και πλέον χρόνια, στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη, στην Ιεμένη, πόλεμοι που καταδίκασαν τους λαούς αυτών των χωρών στον ξεριζωμό. Οι ελληνικές κυβερνήσεις αποτέλεσαν πρωτοπόρες στις πιο απάνθρωπες και βάρβαρες πολιτικές καταστολής σε βάρος των προσφύγων, με απελάσεις, κολαστήρια τύπου Μόριας, επαναπροωθήσεις, πολύμηνες φυλακίσεις ακόμα και ανηλίκων σε νησιά έως και τρίτες χώρες, ακόμα και κατά σχέση στη Μαλφόντισο. Την ώρα που συνεχίζουν να εφαρμόζουν όλα αυτά με τη βούλα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποδίονται τους μεγαλόψυχους και καλωσορίζουν τους Ουκρανούς πρόσφυγες, διότι οι ενώσεις βιομηχάνων έχουν γνέψει ότι το προφίλ των Ουκρανών προσφύγων ταιριάζει γάντι στις ανάγκες τους για φθηνό εργατικό δυναμικό προς άγρια εκμετάλλευση του. Εμείς, όπως και πριν τους προηγούμενους πολέμους, θα είμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό όλων ανεξαρτήτως των προσφύγων, των μεταναστών, όλων των κατατρεγμένων που προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτή τη φωτιά των υπεραλιστικών πολέμων και της καπιταλιστικής εξαθλίωσης. Ο υπεραλιστικός πόλεμος, εκτός από συνέχεια της εξωτερικής πολιτικής του κάθε καπιταλιστικού κράτους, είναι και συνέχεια της εσωτερικής πολιτικής, της οικονομικής και της κρατικής πολιτικής σε συνθήκες ειρήνης. Όπως γίνεται πάντα έτσι και τώρα, ο πόλεμος στην Ουκρανία επιτάχυνε σχεδιασμούς του κεφαλαίου που προϋπήρχαν όμως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις στέλνουν όμως το βαρύ λογαριασμό της ενέργειας, των καυσίμων και τροφίμων και των στρατιωτικών εξοπλισμών για να τον πληρώσουν οι λαοί. Οι γιγαντιές αυξήσεις τιμών στην ενέργεια, στα καύσιμα και τα είδη λαϊκής κατανάλωσης επηρεάστηκαν από αυτόν τον εμπειριαλιστικό πόλεμο, αλλά εκτοξεύθηκαν πολύ πριν από αυτόν. Είναι αποτέλεσμα της ευρωενωσιακής στρατηγικής απελευθέρωσης και του χρηματιστηρίου ενέργειας, του Ταμείου Ανάκαμψης και της πράσινης μετάβασης των νέων πράσινων φόρων. Ο παρονομαστής όμως είναι κοινός. Τα μονοπόλια της ενέργειας θησαυρίζουν και ο λαός ακριβοπληρώνει για τα αυτονόητα. Τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος, όλες οι κυβερνήσεις από το 2011, επί Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και μετά το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πάλι με τη Νέα Δημοκρατία, όλοι τους τη στήριξαν, εφαρμόζοντας τις ευρωενωσιακές δεσμεύσεις του εμπορίου ρήπων. Κατέστησαν με τεχνητές πρόσθετες επιβαρύσεις τη λιγνητική ηλεκτροπαραγωγή πιο ακριβή από τις ΑΠΕ και ταυτόχρονα μετατρέπουν το φυσικό αέριο σε ηλεκτρικό ρεύμα αντί για θέρμανση. Διαδικασία βέβαια που έχει πολύ μεγάλη σπατάλη αντί για εξοικονόμηση ενέργειας. Όλοι μαζί προώθησαν την απελευθερωμένη ενεργειακή αγορά, στο πλαίσιο της οποίας σχηματίζονται τα καρτέλ και ανθή κερδοσκοπία στο χρηματιστήριο ενέργειας. Με το ρεύμα και την ενέργεια να μετατρέπονται φυσικά σε χρηματιστηριακό προϊόν και μάλιστα με την πιο υψηλή ημερήσια τιμή παραγωγής. Οι αποφάσεις των συνόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κυβερνητικά μέτρα επικεντρώνονται στη διασφάλιση της κερδοφορίας των ομίλων μέσω της άμεσης και έμεσης φορολογίας, των πακέτων του Ταμείου Ανάκαμψης που θα χρυσοπληρώσει ο λαός, ενώ για το λαό ανακοινώνονται κάποια ψίχουλα λίγων λεπτών του ευρώ για έκπτωση στη βενζίνη, τα ακούσατε, και ορισμένες ακόμα πενταροδεκάρες δίνονται ως αύξηση ανέκδοτο στην κυριολεξία του κατώτατου μισθού. Τέτοια είναι τα χουβαρδαλίκια τους. Πρόκειται φυσικά για κοροϊδία, όπως και οι προτάσεις των άλλων αντιπολιτευτικών κομμάτων που διαγωνίζονται στο πόσα ψίχουλα θα πέσουν στο λαό από το τραπέζι που έχουν στήσει το φαγοπότι για τα μονοπόλια.
με την επιμονή μάλιστα του ΣΥΡΙΖΑ να μην ξεφύγει κανένας πόντος από τις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις και νόρμες. Δεν πρέπει να περάσει, αγαπητοί φίλες και φίλοι, συντροφοί και συντρόφοι, στο κλίμα που όλοι τους, καθένας με το ρόλο τους μεθοδεύουν για να μπουν τα κεφάλια μέσα για προσαρμογή του λαού στα μέτρα που ορίζει η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Να μην περάσει το απαράδεκτο εκβιαστικό δίλημα, πάλι καλά που έχουμε έστω και ακριβό ρεύμα, καύσιμα και τρόφιμα, αυτό να είχαμε ελλείψεις ή καθόλου. Σε όλα αυτά, αποφασιστική απάντηση έδωσε η μεγάλη απεργία, η μεγάλη απεργία της Τετάρτης που μας πέρασε στην Ελλάδα, εφαλτήριο κλιμάκωσης της πάλης για να μην πληρώσει τα σπασμένα και πάλι ο λαός μας. Μετά την απεργία αποκτούν νέα δυναμική τα αιτήματα για ανακούφιση του λαού, όπως αυτό της άμεσης κατάργησης του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων σε καύσιμα και σε είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, στο πλαφόν, για πλαφόν στις τιμές βασικών ειδών κατανάλωσης, για την επίταξη των αποθεμάτων και των εισαγωγών σε είδη διατροφής και ζωοτροφές όπου καταγράφεται έλλειμμα και διάθεσή τους στην κατανάλωση και στην κτηνοτροφία χωρίς χονδρεμπορικό και βιομηχανικό κέρδος, για άμεση προστασία του εισοδήματος με αυξήσεις μισθών και συντάξεων, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας εδώ και τώρα. Την ίδια ώρα βγάζει μάτι η επιδίωξη της κυβέρνησης να εξαφανίσει και την πανδημία ως διαμαγείας, κρύβοντάς την κάτω από το χαλί της καπιταλιστικής αγοράς και των αναγκών του κεφαλαίου. Το πρόβλημα όμως είναι γνωστό σε όλους μας ότι όχι μόνο παραμένει, αλλά εξαπλώνεται πάλι παντού. Η λαϊκή πάλι χρειάζεται να ενταθεί ενάντια στον πυρήνα του προβλήματος, την εντυνόμενη εμπορευματοποίηση της υγείας, το απογυμνωμένο δημόσιο σύστημα υγείας, τις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού που εξαπλώνονται. Όλα αυτά τα αιτήματα και τους στόχους πάλι του λαϊκού γεννήματος δεν μπορεί να τα προωθήσει για να βρουν τη λύση τους καμία αστική κυβέρνηση οποιασδήποτε απόχρωσης πουθενά στον καπιταλιστικό κόσμο. Αυτές οι κυβερνήσεις το μόνο που ξέρουν καλά και το κάνουν καλά είναι να βυθίζουν περαιτέρω το λαό στη φτώχεια και τα αδιέξοδα. Γιατί το μόνο που ξέρουν καλά είναι να οδηγούν τον αμύθιτο πλούτο στις τσέπες μιας χούφτας παράσιτων στην οικονομία τους μεγαλομετόχους των επιχειρηματικών ομίλων. Βλέπουμε επίσης το πώς η λεγόμενη επεκτατική πολιτική, που άλλοτε ήταν μόνο ο προνόμιο της σοσιαλδημοκρατίας, εφαρμόζεται σήμερα πολύ καλά και από τα φιλελεύθερα κόμματα. Επειδή το απαιτούν φυσικά οι ανάγκες του κεφαλαίου, αλλά και το ανάποδο βλέπουμε, κλασικοί σοσιαλδημοκράτες και νεοαριστεροί τύπου ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα να εφαρμόζουν αντεργατικά μέτρα, μνημόνια και πολεμικές παραγγελίες για τα ευρωανατολικά σφαγεία. Γι' αυτό άλλωστε δεν έχουν πρόβλημα αυτές τις μέρες στο όνομα της σταθερότητας του συστήματος, με στόχο τη χειραγώγηση της εντυνόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας, να αλλάξουν και λίγο το χαβά, ο Μητσοτάκης να αρκείται σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, ο Τσίπρας να αφήνει τα υπονοούμενα για μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς τον Μητσοτάκη και ο Ανδρουλάκης να αναζητά σοσιαλδημοκράτες συνεταίρους και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει στην πορεία. Το συμπέρασμα είναι πως δεν υπάρχουν σωτήρες, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Έχει αποδειχθεί με τους αγώνες του λαού ότι είναι ο ίδιος που μπορεί να σώσει τον εαυτό του. Ενώ βρισκόμαστε στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της ρομποτικής και της ψηφιοποίησης, στην εποχή δηλαδή που υπάρχουν όλες οι δυνατότητες ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής για εκατομμύρια εργαζομένους στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, βλέπουμε στην καθημερινότητα να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η απέτηση του κεφαλαίου παραμένει να τσακιστούν τα εναπομείνοντα εργατικά λαϊκά δικαιώματα με ένταση της ελαστικής εργασίας των απάνθρωπων ωραρίων της διαρκούς αβεβαιότητας. Διαλύθηκε και το τελευταίο και στο τελευταίο προπύργιο ο μύθος ότι το αστικό κράτος στον καπιταλισμό μπορεί να γίνει κοινωνικό, φιλολαϊκό και όχι αυτό που πραγματικά είναι. Όργανο δηλαδή στήριξης των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, δηλαδή της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Λέμε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, ότι είναι ώρα ευθύνης να δοκιμάσει, να δυναμώσει η εργατική λαϊκή παρέμβαση. Ο λαός να δοκιμάσει τη δύναμή του, να αναδειχθεί ότι ο πραγματικά προοδευτικός δρόμος σήμερα δεν είναι η ανέφικτη ούτως ή άλλως επιστροφή προς τα πίσω σε ξεπερασμένες φάσεις του καπιταλισμού. Είναι όμως το να πάμε μπροστά.
Το μήνυμα του διεκδικητικού αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς, για την αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας με μέτρα που θα ανακουφίζουν την εργατική λαϊκή οικογένεια και η εναντίωση απέναντι στον υπεραλιστικό πόλεμο, πρέπει να κυριαρχήσουν και στην απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων την Κυριακή της Πρωτομαγιάς στις 11 η ώρα το πρωί στο Άγαλμα Βενιζέλου. Η πραγματική διέξοδος προς τα μπροστά είναι ο πολύμορφος αγώνας για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των λαών στο δρόμο της ανατροπής της αστικής εξουσίας για μια νέα σοσιαλιστική κοινωνία με κεντρικό σχεδιασμό και κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής που θα ικανοποιεί όλες τις διευρυνόμενες λαϊκές ανάγκες αξιοποιώντας το σύνολο και των ενεργειακών πηγών, του ορυκτού πλούτου και των πραγματικών παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Αυτός, αγαπητές φίλοι και φίλες, θεωρούμε ότι είναι ο δρόμος για να μπει τέλος στους υπεριαλιστικούς πολέμους, στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και βαρβαρότητα για τη συναδέλφωση των λαών. Αυτή είναι η πάλι στη σωστή πλευρά της ιστορίας.